Ό,τι επιθυμεί να κάνει ο Πορτογάλος, να τονώσει την κυκλοφορία του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Μπόλωνη θα απαντήσει. Για πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Ο Ίβιτς ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε το κάλεσμα από τους συνεργάτες του κ. Μπόλωνη για να έρθει στον πάγκο, λογικά σε λίγα λεπτά να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως η δεύτερη αλλαγή του δικεφάλου. Να διακινδυνεύσουμε, Κωστή, με δεδομένες τις διαμαρτυρίες προς το Φωτάκη, ότι αυτόν θα την καταστήσει. Δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι, γιατί και στο παρελθόν έχουμε δει ότι έχει αποσύρει είτε δεξί είτε αριστερό μπακ για να βάλει τον Ίβιτς και να κρατήσει να κάνει πιο επιθετικό γεννή την ομάδα του. Οπότε καλό να περιμένουμε λίγο. Μόλις έχουμε ενημέρωση, σας μεταφέρουμε αμέσως. Καραγκούνης. Ζέκα. Βίντρα. Ο Βίντρα και ο Καραγκούνης θα αποχωρήσουν. Λογικά, ο Ζέκα θα πάει στο δεξί άκρο της άμυνας. Καραγκούνης. Σιμάω. Καντέ. Αμιλά, ο Χριστοδουλόπουλος με τον Αποστολόπουλο στην πλάτη του. Κουίνσι. Η σέντρα του Γκανέζου, ο Τοτσέ. Γκολ, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τοτσέ. 10ο γκολ στο πρωτάθλημα, δεύτερο στα play-offs και τα δύο που έχει σημειώσει ο Παναθηναϊκός στα play-offs τα έχει πετύχει. Ο Τοτσέ ανοίγει το σκ... κάνει πάρα πολύ ωραία κίνηση ο Τοτσέ. Αυτός είναι ο Κουίνσι που έκανε τη σέντρα. Στο 62. Ο Βίντρα την κεφαλιά. Κατσουράνης, ωραία κίνηση. Παλιά για τον Ζέκα, εκείνος τον Κλέιτον. 2-0. Υπέροχο γκολ από τους πράσινους σε μια έξοχα εκδηλωμένη αντεπίθεση, την οποία άνοιξε ο Κώστας Κατσουράνης. Ο Κατσουράνης κάνει καταπληκτική κίνηση. Το γκολ είναι του Κλέιτον, αλλά έχω την εντύπωση ότι τις βάσεις για αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Παναθηναϊκού τις βάζει ο Κώστας Κατσουράνης.